προσοχή, μην κάνεις τίποτα απότομο και στερητικό, καθώς αυτό θα σου δημιουργήσει το αίσθημα της στέρησης και αυτό το αίσθημα στη συνέχεια θα φέρει τα επόμενα διατροφικά ξεσπάσματα. Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βίντεο του My Nutri Plan. Μπήκε ο Σεπτέμβρης, μπήκε επισήμως το φθινόπωρο και η ερώτηση που δέχομαι πιο συχνά είναι πώς θα χάσω τα κιλά των διακοπών. Η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω είναι αν πέρασες όμορφα, αν ξεκουράστηκες, αν απείλευσες τα φαγητά που έφαγες και αν γέμισες όμορφες εικόνες που θα σε συνοδεύουν όλο το χειμώνα. Ελπίζω η απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις να είναι θετική. Στη συνέχεια θα σου πω να μην αγχώνεσαι. Είναι λογικό μετά τις διακοπές η ζυγαριά να μας δείξει λίγο παραπάνω λόγω των κατακρατήσεων που έχουμε κάνει. Λίγο η ζέστη, λίγο το φαγητό στο ταβέρνες που έχει παραπάνω αλάτι, λίγο το παγωτάκι και λίγο και η μπυρίτσα μας δημιουργούν πρυξήματα και κατακρατήσεις και κατά συνέπεια ανεβάζουν λίγο το βάρος μας στη ζυγαριά. Ωστόσο, αν μπεις κανονικά στην διατροφική σου ρουτίνα και αυξήσεις λίγο και την κατανάλωση του νερού, θα δεις ότι το βάρος σου θα πέσει χωρίς πολύ κόπο. Όσο πιο γρήγορα επανέλθεις στο πρόγραμμά σου δηλαδή, τόσο το καλύτερο. Αυτό που παρατηρώ εγώ κάθε χρόνο είναι ότι όσοι διαιτώμενοι έλθουν απευθείας μετά τις διακοπές τους για να μπουν ξανά στις διατροφικές τους συνήθειες και στην όμορφη διατροφική ρουτίνα που είχαν, έχουν πιο άμεσα και καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτούς που λένε «Άσε και αυτή τη βδομαδούλα να περάσει» ή «Θα το μαζέψω λίγο πρώτα μόνη μου και μετά θα πάω στη διαιτολόγο». Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η χαλάρωση των διακοπών συνεχίζεται και μετά την επιστροφή στην βάση. Με αποτέλεσμα, ο στόχος του διαιτώμενου πηγαίνει όλο και πιο πίσω. Συνεπώς, δεν έγινε και τίποτα αν στις διακοπές σου έβαλες και κανένα κιλάκι. Το θέμα είναι ότι πέρασες όμορφα. Και να θυμάσαι ότι τα κιλά που μπαίνουν λόγω χαράς είναι πολύ καλύτερα και δεν συγκρίνονται με τα κιλά που μπαίνουν λόγω στενοχώριας, άγχους και πίεσης. Αυτό που θα σου πρότεινα είναι να μην αφήσεις τα κιλά να μείνουν. Να συνεχίσεις άμεσα την προσπάθειά σου ή να ξεκινήσεις μια καινούργια προσπάθεια με έναν πιστοποιημένο διαιτολόγο-διατροφολόγο που θα είναι πλάι σου και συνοδοιπόρος όλο αυτό το όμορφο ταξίδι σου. Προσοχή! Μην κάνεις τίποτα απότομο και στερητικό, καθώς αυτό θα σου δημιουργήσει το αίσθημα της στέρησης και αυτό το αίσθημα στη συνέχεια θα φέρει τα επόμενα διατροφικά ξεσπάσματα. Απλώς, υιοθέτησε μια ισορροπημένη και θρεπτική διατροφή από την οποία δεν θα θέλεις να ξεφύγεις κιόλας. Και εννοείται ότι θα χαρώ να είμαι εγώ συνοδοιπόρος όλο αυτό το όμορφο ταξίδι σου. Πραγματοποιώ συνεδρίες τόσο στο γραφείο μου, στην Λιφάδα, όσο και εξ αποστάσεως. Οπότε μην διστάσεις να μου στείλεις μήνυμα με την απορία που πιθανόν έχεις. Εννοείται μπορείς να κλείσεις και απευθείας το ραντεβού σου μαζί μου μέσα από το site, στο book online, όπως δείχνει το βιντεάκι. Αν σου άρεσε το σημερινό βιντεάκι και το βρήκες ενδιαφέρον, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι και χτύπα το καμπανάκι να σε ενημερώνει για τα επόμενα βίντεο που ανεβαίνουν. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να αγαπάς το σώμα σου, να τρέφεσαι ισορροπημένα και να ασκείσαι.